حبيبي قال لي قال لي وقال لي حبيبي قال لي طب قال لي وقال لي قال لي قال لي قال لي هو قال لي
do, baby boy? Yeah, little mama, you looking good. I see you on the plate with a player from the hood. Come holler at me, you got it like that. Big Snoop Dogg with the lead pussycat. I show you how I go that. Yeah, I wanna throw that. Me and you, one-on-one, treat it like a show that. You look at me and I look at you. I'm reaching for your shirt, what you want me to do? I'll turn you to loosen up my buttons, baby. But you keep frontin' up. Say what you gon' do to me. But I ain't seen nothing. I'm telling you to loosen up my buttons, baby. You keep running, say what you gon' do to me, but I ain't seen nothing. Typical and hardly the type of buffer. I like when the physical, don't leave me asking for more. I'm a sexy mama, just gotta get what I wanna. Wanna do a spring this on ya, all the things that I told ya.
μας ευχαριστίες στο Dance Mondo και στο danceoper.gr για την πολύτιμη συμβολή τους στην εκπομπή. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Winners Gala Showcase. Τι είναι αυτό? Οι πρώτες θέσεις από τους διαγωνισμούς atolia.com Dance Productions θα δώσουν εδώ μια φαντασμαγορική παράσταση με χορογραφίες, τις οποίες κερδίσανε πρώτες θέσεις στους διαγωνισμούς του 2012. Ας ξεκινήσουμε με τη Μαριάννα και τον Άλεξ. Γεια σας, παιδιά. Καλησπέρα, Δώρα μου. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Συγχαρητήρια για την πρώτη θέση που πήρατε στο διαγωνισμό, νομίζω, το φεστιβάλ, το ένατο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Χορού, τον Ιούνιο. Πείτε μας για αυτή σας την πρωτιά. Ήταν απίστευτη εμπειρία. Είχατε και πολύ ωραίους κριτές, πολύ καλούς κριτές. Μεταξύ άλλων και Τζοάννα Λούνης. Και Τζοάννα Λούνης, και ήταν μεγάλη μας τιμή. Γιατί μας έβαλε και εκείνη πρώτη θέση. Και... όταν βγάζεις πρώτη θέση και ο κριτής είναι Τζοάννα Λούνης, παγκόσμια πρωταθλήτρια, είναι ακόμα περισσότερη η χαρά σας. Φυσικά, εννοείται αυτό. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Και τώρα δουλεύουμε ακόμα περισσότερο για να κατέβουμε Five Dance. Πόσο καιρό χορεύετε μαζί? 1,5 χρόνο. Και τα άμεσα σχέδιά σας, Άλεξ? Να κατεβαίνουμε σε όσο πιο πολλούς διαγωνισμούς γίνεται και να παίρνουμε όσο δυνατόν καλύτερες θέσεις. Τι θέλετε να πείτε στα παιδιά που σας παρακολουθούν και τώρα ξεκινάνε τη χορευτική τους συνεργασία με πιο χαμηλή κατηγορία από εσάς, τα One Dance, που είναι το αρχικό στάδιο. Τι θα θέλετε να τους συμβουλέψετε και να πείτε και τη δική σας εμπειρία πάνω στο διαγωνιστικό σας τομέα? Εγώ θα ήθελα να πω ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Όλα γίνονται με πολλή δουλειά και πολλή προπόνηση. Από το πιο χαμηλό επίπεδο μπορείς να φτάσεις στο πιο υψηλό, αρκεί να έχεις στόχους, ποτέ να μην σταματάς, και κάποια χαμηλότερη θέση να πάρεις δεν σημαίνει κάτι, δεν τελειώνει τίποτα. Πολλή δουλειά και όλα καταφέρνονται. Και ένα καλό παρτενέρ. Εσύ τι λες, χερί? Όχι μόνο τυχερή και άξια. Εσύ, Άλεξ? Το ίδιο. Πολύ υπομονή και πολύ σκληρή δουλειά. Γιατί μόνο έτσι θα καταφέρεις κάτι. Μαλώνετε, το κάνει προπόνηση? Όχι, δεν έχει τύχει να μαλώσει. Είστε τυχεροί. Είστε τυχεροί, ευτυχώς. Εύχομαι να είναι πάντα έτσι. Καλή επιτυχία σήμερα. Θα σας απολαύσουμε σε ένα showcase. Τι θα χορέψετε? Σάμπα. Σάμπα. Είναι η διαγωνιστική σάμπα? Είναι η διαγωνιστική σάμπα, ναι. Σάμπα από Μαριάννα και Άλεξ. Thank you.
Λοιπόν, έχουμε τον Πατάκα Βαγγέλη και την Ερυφίλη Μελά, οι οποίοι έχουν κερδίσει πρώτες θέσεις πολλές φορές. Και αυτή τη χρονιά και την προηγούμενη χρονιά που πέρασε, στην κατηγορία Five Dance Adults. Είναι η μοναδική επαγγελματική κατηγορία Latin στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και τα παιδιά χαίρομαι που είναι εδώ σήμερα μαζί μας για να μας πούνε τις εντυπώσεις τους, τις εμπειρίες τους και να μιλήσουμε γενικότερα για αυτό το υπέροχο είδος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Γεια σου, Βαγγέλη. Καλησπέρα, χρόνια πολλά επίσης και σε εσάς. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Γεια σου, Ερυφίλη. Να είστε καλά. Πόσο καιρό χορεύετε μαζί, πείτε μας? Περίπου από την άνοιξη του 2011. 11, ναι. Έχετε αντέξει λοιπόν 1,5 χρόνο, άρα καλά πάτε. Δεδομένου του ότι το 5 Dance είναι μια πολύ δύσκολη κατηγορία, απαιτείται πολύ προπόνηση, αφοσίωση από τα ζευγάρια. Έχετε χρόνο? Έχω κουραστεί να λαζοντάμεις, είναι η ένατη. Δεν παίρνει άλλο. Δεν υπάρχει άλλο. Αλλά είναι το 10ο καλό όμως. Μπορεί να είναι 9, αλλά 10ο καλό. Πείτε μας λοιπόν, τι σημαίνει κανείς να είναι χορευτής 5 χωρών, να το πω και στον κόσμο να καταλάβει, επαγγελματίας βέβαια χορευτής, στα Latin. Latin International Dance Sport, που είναι διαγωνιστικό είδος. Βασικά είναι ένα είδος χορού το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί έχει μια συγκεκριμένη παθογένεια, εισαγωγικά παθογένεια. Είναι το ότι είναι μια τέχνη η οποία βλέπεται μόνο μέσα από ένα πρίσμα διαγωνιστικό, το οποίο σημαίνει ότι υπάρχουν κάποια υποκειμενικά κριτήρια που βλέπουμε μια τέχνη, το οποίο σημαίνει ότι όσο προπόνηση και να κάνεις, όσο και καλός να θέλεις να είσαι, πάντα είσαι καλός υποκειμενικά. Στο μάτι του κριτή του 1 και στο μάτι του κριτή του 2 μπορεί να είσαι από το καλύτερο ζευγάρι μέχρι το χειρότερο. Οπότε θέλει συνεχόμενη δουλειά, συνεχόμενη προπόνηση, αφιέρωση προσωπικού χρόνου και να εξαντλήσεις ό,τι δημιουργικό στοιχείο έχεις μέσα σου, ώστε να μπορέσεις να αναδείξεις τον υποκειμενισμό της τέχνης, ώστε να λάβεις αντικειμενικά κριτήρια από τους κριτές. Σε έναν βαθμό το έχετε καταφέρει εσείς βέβαια, γιατί με κριτές που δεν σας γνωρίζουν προσωπικά, που δεν είναι προπονητές, που δεν έχετε κάποιο λόγο να σας βγάλουν πρώτους, ναι. Πολλές φορές έχετε πάρει τις προεκτές. Άρα αυτό σημαίνει ότι κάτι αντικειμενικό λειτουργεί. Προφανώς και υπάρχουν κάποια αντικειμενικά κριτήρια όταν μιλάμε για μεγάλα επίπεδα κλπ. Αλλά από εκεί και πέρα πλέον η απόσταση της πρώτης θέσης από την έκτη στον τελικό, για παράδειγμα, είναι πάρα πολύ μικρή. Δηλαδή μπορείς να αγωνίσεις πρώτος, την άλλη φορά μπορείς να είσαι έκτος κλπ. Έχετε δυνατότητα να ταξιδεύετε σε αγώνες στο εξωτερικό? Πέρσι είχαμε αυτή τη δυνατότητα και κάθε μήνα ήμασταν έξω. Κάθε μήνα τα γυρίσαμε όλα, ήταν πάρα πολύ ωραία. Φέτος όμως δυστυχώς λόγω της κρίσης είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Έχουν αραιώσει πάρα πολύ τα ταξίδια που κάνουμε. Ελπίζουμε να ξαναφτιάξει αυτό το πράγμα. Και με αυτόν τον τρόπο φαντάζομαι έχουν αραιώσει και οι προπονήσεις σας, μάλλον τα μαθήματα, ίσως οι ευκαιρίες. Όπως έχουμε πει, εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς δεν γίνονται τόσοι πολλοί αγώνες ώστε να έχουμε το κίνητρο να κάνουμε προπόνηση. Γι' αυτό προσπαθούμε μόνοι μας. Βαγγέλη, είσαι και ο πρόεδρος του συλλόγου. Πες μου άλλη μια φορά πώς λέγεται το σύλλογο. Σύλλογος Αθλητών Χορευτών Ελλάδος. Ωραία, θες να μας πεις δύο λόγια για αυτό το σύλλογο? Αυτός ο σύλλογος κατά βάση ήταν μια πρωτοβουλία κάποιων συναθλητών, συναδέλφων δηλαδή, όπου στην ουσία προέκυψε επειδή τα πράγματα, όπως είπε και η Ερυφίλη, στην Ελλάδα όσον αφορά τη διοργάνωση των αγώνων είναι πάρα πολύ άσχημα. Τέλος πάντων, είναι μια ολόκληρη κουβέντα αυτή που δεν θα προλάβουμε τώρα να αναλύσουμε. Θέλω να στείλεις όμως ένα μήνυμα ως πρόεδρος του ΣΑΧΕ στους συναθλητές σου και γενικότερα. Αυτό που θέλω να πω απλά, δεν έχει κάποιο κέρδος οικονομικό οτιδήποτε. Απλά δημιουργήθηκε, η ιδέα ήταν σαν ένα μέσο παρέμβασης των αθλητών, που στην ουσία είναι η μηχανή που λειτουργεί το όλο διαγωνιστικό σύστημα στην Ελλάδα, ώστε να προασπίσουν κάποια δικαιώματα που έχουν απέναντι στους διοργανωτές και στον όλο τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει μεταξύ ομοσπονδιών, διοργανωτών κλπ. Είναι ένα ολόκληρο θέμα. Αυτό που έχω να πω εγώ στους αθλητές είναι το ότι για να μπορέσουν να φύγουν από μια εικόνα μιζέριας που να γκρινιάζουμε όλοι ότι δεν έχουμε αγώνες. Και γιατί δεν έχουμε αγώνες? Δεν έχουμε αγώνες γιατί έχουν χωριστεί όλοι σε στρατόπεδα, οι μισοί χορεύουν σε αυτούς τους διαγωνισμούς, οι άλλοι μισοί χορεύουν στους άλλους διαγωνισμούς, γιατί ο ένας φοβάται το διοργανωτή τον έναν, ο άλλος φοβάται το διοργανωτή τον άλλον.
Και ο σύλλογος απλά είναι ένα μέσο που θα μπορούσαμε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε από κοινού με κάποιες διαδικασίες. Όχι, δεν θα πω πολιτικές. Κινηματικές, θα το μπορούσα να το πω έτσι. Γιατί σε αντίθεση με όλες τα άλλα, ας πούμε, συνδικαλιστικά όργανα που υπάρχουν στην Ελλάδα, δηλαδή στους εργαζομένους κλπ. Οι χορευτές έχουν το θετικό ότι δεν χάνουν κάτι από το να συσπηρωθούν και να παλέψουν για τα δικαιώματά τους. Άρα το μήνυμα που έχουμε να δώσουμε είναι η συσπήρωση των αθλητών. Ναι, οπότε έχουμε εμείς, για παράδειγμα, συνελεύσεις για να συζητήσουμε για το τάδε θέμα μας ή το άλλο, ή το τι μας απασχολεί, το τι μας θίγει σαν χορευτές. Καταλήγουμε πάντα να είμαστε 5-6 άτομα που προσπαθούμε να αλλάξουμε μια ελληνική πραγματικότητα. Αλλά με 4-5 άτομα και άλλους 2-3 παρευρισκόμενους που δεν έχουν σχέση με τον αθλητικό χορό, απλά προσπαθούν να βοηθήσουν, δεν πιστεύω να αλλάξει ποτέ τίποτα. Θέλω λοιπόν και αυτό το μήνυμα, την συσπήρωση των αθλητών, άλλη μια φορά να το πούμε, που είναι πολύ σημαντικά. Ότι και στους δικούς σου αγώνες, αν υπήρχαν περισσότερες συμμετοχές και υπήρχε ανταπόκριση από τα υπόλοιπα ζευγάρια στην Ελλάδα, ώστε να μην φοβούνται να κατεβαίνουν σε πρωτοβουλίες ιδιωτικές διοργάνωσης, θα μπορούσες και εσύ να κάνεις πολύ μεγαλύτερους αγώνες, να ακολουθήσουν και άλλοι διοργανωτές και να έχουμε μια σεζόν διαγωνιστική που θα μπορεί να καλύπτει οποιονδήποτε αθλητή και όχι να είναι με 4 αγώνες το χρόνο και να μην έχουμε και λεφτά να πάμε έξω. Οπότε τα πιο πολλά ζευγάρια νομοτελειακά καταλήγουν στο να χωρίζουν. Γιατί κάνουν προπόνηση, σε κάποια φάση βαριούνται, δεν έχουν αγώνες, δεν έχουν που να ξεχαρμανιάσουν που λέμε, ας πούμε. Ωραία, ελπίζω να γίνει αυτό κάποια στιγμή. Είναι ιδανικό να γίνει αυτό. Ελπίζουμε να γίνει, γιατί όχι, κάνουμε προσπάθειες όλοι μας. Κανείς δεν μπορεί να βγάλει ένα αποτέλεσμα μόνος του. Πάντα χρειάζεται η ομαδική προσπάθεια από όλους. Και θέλω να πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε κάποια στιγμή. Όλες όμως οι επαναστάσεις θέλουν χρόνο, πίστη και δουλειά για να γίνουν. Και στις συνελεύσεις του συλλόγου. Ωραία, θέλω να μας ενημερώσετε λοιπόν πότε θα γίνουν οι συμμετοχές και συνελεύσεις του συλλόγου σας, για να καλέσουμε όλο τον κόσμο το χορευτικό να παρευρεθεί με μεγαλύτερη προσέλευση, που είναι πολύ σημαντικό να γίνει για όλους. Τι θα μας χορέψετε σήμερα? Θα χορέψουμε μια ρούμπα. Σήμερα είναι η μέρα της ρούμπας. Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία, θα σας απολαύσουμε και θα είμαστε και πάλι μαζί σε άλλη εκπομπή. Ευχαριστούμε. You know.
Έχω μαζί μου την Αλεξάνδρα Δρακοπούλου, η οποία έχει κερδίσει πολλές φορές πρώτη θέση στους διαγωνισμούς, όχι μόνο αυτή τη χρονιά και τις προηγούμενες χρονιές. Γεια σου, Αλεξάνδρα. Γεια σου, Δώρα. Όπου πας, παίρνεις πρώτη θέση. Τι θα γίνει με σένα? Εντάξει, δεν παίρνω πάντα πρώτη θέση. Δεύτερη, μία φορά. Ναι, η χειρότερη θέση είναι η δεύτερη. Για πες μας, λοιπόν, πώς αισθάνεσαι, πώς σε κάνει και έχεις ακόμα κίνητρο έτσι, να συνεχίζεις? Γιατί φαντάζομαι ότι όταν συνέχεια κατακτάς την πρωτιά, έχεις και άλλη αυτοπεποίθηση. Ακριβώς. Είναι ακόμα καλύτερο να βγαίνεις πρώτη, γιατί έχεις το κίνητρο να βγαίνεις συνέχεια πρώτη. Βέβαια είναι και δύσκολο, γιατί όταν βγήκα δεύτερη, έβαλα τα κλάματα. Σοβαρά μιλάς? Ναι. Νόμιζα ότι πάει καταστράφηκα, γιατί είχα συνηθίσει να βγαίνω πρώτη. Και όταν βγήκα δεύτερη, λέω εντάξει, αυτό ήταν. Για άλλους, η δεύτερη θέση είναι όνειρο ζωής που δεν τα καταφέρουν ούτε και στους τελικούς να περάσουν. Οπότε για σένα ήταν απλώς μια πολύ άσχημη θέση. Ναι. Πόσες ώρες κάνεις προπόνηση στο Oriental? Κάνω 3 ώρες την ημέρα. Σοβαρά μιλάς? 3 ώρες μόνο στο Oriental? Ναι. Μάλιστα. Κάνεις και άλλα είδη όμως, χωρί όχι μόνο Oriental. Κάνω και Latin. Συνεχίζεις? Συνεχίζω. Τώρα βέβαια πάω τρίτη ηλικίου, οπότε υπάρχει το σχολείο, αλλά συνεχίζω. Ποια είναι τα σχέδιά σου? Θες να ασχοληθείς με το Oriental επαγγελματικά? Και με το Oriental και με το Latin. Οπότε πας για επαγγελματικό σκοπό. Ναι. Και πόσο χρόνο είσαι? 18. Δεν τα έχω. Μόνο 18, με τη βλέπετε έτσι γυναικάρα. Πολύ ωραία. Σου εύχομαι καλή επιτυχία. Σήμερα θα μας χορέψει μια χορογραφία, βέβαια, Oriental. Δεν είναι σήμερα για το Latin η παράστασή σου. Θα σε απολαύσουμε. Σου εύχομαι πάντα να έχεις πρωτιές και όταν θα έχεις δεύτερη θέση, να είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για σένα για να ανατρέψεις τα πράγματα και να τα κάνεις έτσι όπως θέλεις εσύ ακόμα καλύτερα την επόμενη φορά. Στεναχωριέμαι. Είδες που ήταν καλό, λοιπόν. Οκ, Αλεξάνδρα, λοιπόν. Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2013 πραγματοποιείται το 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Χορού Δώρας Ατολιά στο Αθλητικό Κέντρο ΔΑΗΣ με κατηγορίες Latin, Ballroom, Oriental, Αργεντινικό Tango, Hip Hop, Salsa και Flamengo. Πληροφορίες στο site satolia.com και στα τηλέφωνα 210-9605-202.
Ξεχάσετε λοιπόν το τρίτο Superstars Dance Show in Athens που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 20 Ιανουαρίου στο Grand Britain Hotel στην Αθήνα φυσικά με τη συμμετοχή του Τζουστίνας Ντουκνάουσκας και της Άννας Μελνίκοβα. And don't go
30 Δεκεμβρίου. Είμαστε στο Delirio Latino, στο DanceTV Party. Περνάμε πολύ καλά και θέλω να πάμε να ρωτήσουμε τον κόσμο πώς περνάει. Γιούλα, πώς περνάς? Σούπερ! Θέλω να σε ρωτήσει κάτι, Κρίστη. Τι έρχεσαι για το 2013? Πολλά όνειρα και πολύ μεγάλη αισιοδοξία για όλους. Έχουμε πει να φοράμε όλοι κάτι κόκκινο. Φοράς κάτι κόκκινο? Δείξε μας. Είμαστε στο Dance TV Party, είμαστε μαζί με τον Ομάρ. Κουέστα, el Pantera. Από πού είσαι, Ομάρ? Από Κούβα. Από Κούβα. Θέλουμε να μας πεις μια ευχή στα ισπανικά. Και te voy a decir que el to party, la fiesta esta es lo mejor en Atena. Feliz Navidad, καλή χρονιά για όλους μας, στα ελληνικά. Que tengamos un feliz año. Que el 2013 sea el mejor para todos en Grecia. Lo necesitamos todos. Την παραγωγή παρακαλώ να βάλει υπότιτλους, δεν καταλάβαμε τίποτα. Que tengamos un feliz año. Que el 2013 sea el mejor para todos en Grecia. Lo necesitamos todos. Salud. Υγεία. Dinero. Λεφτά, χρήματα. Y mucho amor. Que por la agape. O al menos dime cómo callar al corazón. Είμαστε μαζί με τη Δώρα, τη διοργανώτριά μας, η οποία χορεύει ασταμάτητα και την καλύτερη φαν, την Άτζη. Άτζη, ευχή για το 2013. Όλες οι τάμες να βγουν καβαλιέρους και όλοι οι καβαλιέρους να βγουν τάμες, γιατί έχω πρόβλημα, παιδιά. Πραγματικά έχω σοβαρό. Επίσης, πώς σε λένε? Γεράσιμο, περνάς καλά? Και χαρά, δεν ξέρω να χορεύω, αλλά είναι πολύ ωραία. Θα μάθεις? Το σκέφτομαι. Το παιδιά δίπλα, πώς σε λένε? Στέλλα. Έχεις φοράσει κάτι κόκκινο που φοράμε όλοι σήμερα? Κραγιόν. Εδώ. Εγώ είμαι DJ εδώ, δουλεύω εδώ. Και δουλεύεις, πώς σε λένε? Αλέξανδρος, Άλεξ, DJ Άλεξ. Θα βάλεις καμιά σαλσούλα γιατί με τώρα ακούμε όλο μπατσάτα. Σαλσούλα, θες γρήγορα εσύ, θες γρήγορα. Σαλσούλα, μπατσάτα, μερέγγε, ό,τι θες. Μια ευχή για το 2013. Χρόνια πολλά, πρώτα απ' όλα, σε όλους. Εύχομαι το 2003 να είναι καλύτερα από το 2012. Το 2013. 13. Sorry. Γύρισα 10 χρόνια πίσω, 13 να είναι πιο καλύτερα από το 2012. Σε όλα. Και αυτοί που χορεύουν και αυτοί που δεν χορεύουν. Τέλεια. Να μην σου πάρω στην κατευθύνση, γιατί δεν περνάς καλά. Όχι, και δεν περνάω. Καλά, περνάς. Τέλεια. Πες μου μια ευχή για το 2013. Περισσότερη αισιοδοξία, λιγότερα χρέη. Ρε, το κόβουμε αυτό, πας με μια άλλη ευχή χορευτική. Πώς, μια χορευτική ευχή. Να ερχόμαστε πάντα και να χορεύουμε εδώ. Με πολύ χορό και πολύ τρέλα. Να περάσει και αυτή η χρονιά να είμαστε σούπερ. Να πω και εγώ με κορδέλα και τα λοιπά. Αυτό, 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 να έρχονται μόνα τους. Και εύχομαι να χορεύουμε όλο το 2013 με πολύ πάθος και πολύ σεξ. Καλή χρονιά να έχουμε! Καλή χρονιά!
Καλή χρονιά και από μένα. Υγεία πάνω απ' όλα. DanceTV, βλέπετε. DanceTV και τώρα σαν τολιά, forever. Στο DanceTV 3 Party, το Delirio Latino. Αγαπάμε χορό, αγαπάμε Δώρα Σατολιά, αγαπάμε όλους εσάς που μας βλέπετε. Και αυτούς που δεν μας βλέπουν, πάντως αγαπάμε. Φιλάκια! Ο καλύτερος DJ ever. Καλά, okay. Ένας άλλος είναι ο Τιέστο και ένας ο Αντώνιος. Ναι, αυτό είναι. Τα λεφτά που παίρνεις είναι τα ίδια με τον Τιέστο? Όχι, κάτι παραπάνω, γιατί λόγω της απόστασης. Θέλουμε να μας δείτε μια ευχή το 2013. Υγεία πάνω απ' όλα και ευχεία. Ωραία. Τώρα θέλουμε να μας πεις και μια ευχή το 2014. Υγεία. Υγεία. Ευτυχία όχι το 2014, το 2013.